Όταν γνωριστήκατε. Όταν προχωρήσατε. Όταν χωρίσατε. Ήμασταν εκεί. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ακούτε τον Άστρα 92.8 και την πρωινή του έκδοση. Δευτέρα 10 Οκτωβρίου. Στο μικρόφωνο είναι ο Κωνσταντίνος Ζένιος και θα ανοίξουμε το κεφάλαιο Υγεία. Με αφορμή τις πρόνοιες των νομοσχεδίων αυτονόμησης και του Γενικού Σχεδίου Υγείας, θα έχουμε την ευκαιρία με τους καλεσμένους μας να δούμε πού βρίσκονται τα πράγματα, ποιες είναι οι ανησυχίες, ποιοι είναι οι φόβοι αν θέλετε, πού βρίσκεται σήμερα το κρατικό νοσηλευτήριο, πώς αντιμετωπίζεται από τον κόσμο, πώς βλέπει ο κόσμος όλες αυτές τις εξελίξεις και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται. Ξεκινούμε με ένα καλό φίλο και ένα εξαιρετικό επιστήμονα, τον Άθο τον Γεωργίου, τον Δόκτωρ Άθο Γεωργίου. Φίλε Άθο, θεωρώ λίγο υποκριτικό τους πληθυντικούς όταν μιλάμε δυο μας έστω και στον αέρα. Να σε καλημερίσω και, να πω στον κόσμο ότι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, συμφοιτητές από τα νεανικά μας χρόνια. Ο Δόκτωρ Γεωργίου είναι επικεφαλής του Γραφείου Υγείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό, θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον Άθο για το θέμα αυτό. Πού βρίσκονται τα πράγματα? Έχει εκδοθεί και μια ανακοίνωση εκ μέρους του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σου άποψη πέραν από την πολιτική και την επιστημονική. Ζεις καθημερινά το κρατικό νοσηλευτήριο από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα έλεγα. Θέλω τις δικές σου τις απόψεις για να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση απλά. Τον Κώστα μου, οι δικές μου προσωπικές απόψεις, οι επιστημονικές, δεν διαφέρουν και από τις πολιτικές εκτιμήσεις που κάνουμε ως ΑΚΕΛ. Και δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Και λέω δυστυχώς, γιατί προχθές είχαμε με ένα πανηγυρικό ύφος την ανακοίνωση της εγκρίσεως δύο νομοσχεδίων από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα προσπαθήσω να πω τα πράγματα πολύ απλά και κατανοητά στον κόσμο. Μία υπουργική απόφαση που ήρθε αργά, 3,5 χρόνια καθυστερημένη, μετά από πολλές παραπλανήσεις, εξερευνήσεις, απραξία, η οποία οδήγησε τα κρατικά νοσηλευτήρια προς την κατάρρευση, προς την ελεύθερη πτώση, και επικαλούμε λόγια των Υπουργών Υγείας της κυβέρνησης Αναστασιάδη, για να μην λέει κάποιος ότι θέλω να κάνω την εικόνα μαύρη. Και λέω απραξίας, γιατί όλα αυτά τα 3 χρόνια δεν έγιναν αυτά που πρέπει να γίνουν για να προετοιμάσουν τα νοσηλευτήρια να προχωρήσουν προς την αυτονόμηση όπως την οραματίζεται ο καθένας. Δεν θα μπορώ να αναλύσω το μοντέλο αυτονόμησης που ο καθένας μας θεωρεί σωστό. Αλλά αυτό που λέγαμε και αυτό που υπόθηκε από τις 21, να πω στο τελευταίο, στις 21 Ιουλίου 2016 στο Προεδρικό από το ΑΚΕΛ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι ότι κύριοι, τα πράγματα είναι οριακά. Αν θέλετε να προχωρήσει η μεταρρύθμιση, και εμείς στηρίζουμε τη μεταρρύθμιση, αλλά δεν σας δίνουμε λευκή επιταγή για γνωστούς λόγους. Γιατί δεν θέλουμε τα κρατικά νοσηλευτήρια να καταλήξουν στα χέρια κάποιων ιδιωτών, που είναι η πολιτική της κυβέρνησης και αυτό μας φοβίζει. Πρέπει να κάνετε κάποια βήματα. Πήγαμε στην επόμενη συσκέψη στο Προεδρικό, τέλη Αυγούστου. Δεν έγιναν αυτά τα βήματα. Είχαμε τις περίφημες δηλώσεις του Προέδρου, ο οποίος αναγκάστηκε να συγκαλέσει τη συσκέψη στην αρχηγό, ότι παραπλανήθηκε και ότι θα δώσει λύσεις και ότι θα προσλάβω γιατρούς, και εμείς ρωτούμε δημόσια και απαιτούμε δημόσια απάντηση πόσοι γιατροί προσελήφθηκαν από τις περίφημες δηλώσεις του Προέδρου και πόσοι παραιτήθηκαν από τα κρατικά νοσηλευτήρια και τι έγινε να κρατηθούν αυτοί οι γιατροί. Και για να είμαστε παραστατικοί, αγαπητέ Κώστα, ένα πλοίο στο λιμάνι για να μπορέσει να σαλπάρει χρειάζεται πλήρωμα. Και τα κρατικά νοσηλευτήρια έμειναν πλοία ακυβέρνητα. Οι γιατροί εγκαταλείπουν. Εάν δεν γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις, αν δεν γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες, κανένα νομοσχέδιο δεν θα μπορέσει να δώσει το ποθητό αποτέλεσμα. Αυτό είναι που λέμε στην κυβέρνηση. Γι' αυτό να απαντήσαμε ότι η μπάλα, όπως είπε ο Υπουργός, η μπάλα είναι στο γήπεδο των κομμάτων, ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης και μάλιστα στα δικά τους καρέ.
γιατί παίζουν μεταξύ τους από ό,τι φαίνεται, για να κάνουν ενέργειες επιτέλους. Να φτιάξουν πράγματα. Είναι εμφανές ότι υπάρχει υποστελέχωση στα κρατικά νοσηλευτήρια. Και θέλω έτσι να. Γιατί υπάρχει αυτή η τάση φυγής από το προσωπικό. Και ακούστηκε γι' αυτό και θα το θέσω έτσι ευθέως και ομά, αν θέλετε. Οι καλοί σηκώνονται και φεύγουν. Αυτό λέγανε. Δηλαδή αυτό ακούγεται προς τα έξω. Αυτή είναι η εικόνα που προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση. Αυτό είναι, εγώ θα έλεγα, ιδιαίτερα προσβλητικό για τους συναδέλφους που μένουν, οι οποίοι και γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι με αυτοθυσία και αυταπάρνηση προσφέρουν υπηρεσίες. Αλλά γιατί υπάρχει τάση φυγής. Το ηθικό είναι στον πάτο. Οι συνθήκες εργασίας είναι χάλια. Τα υλικά πολλές φορές δεν είναι καλά. Οι απολαβές, να μην ξεχνούμε ότι πώς είναι δυνατόν κάποιος να χειρουργεί μία η ώρα το πρωί και να αμείβεται 7 ευρώ την ώρα χειρουργείο. Κρατάει ανθρώπινη ζωή στα χέρια του. Και ως ότι η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι μιλούμε για την υγεία, για την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη ύπαρξη και αξιοπρέπεια, έτσι ήταν τα πράγματα. Κανένας μα κανένας δεν θα μείνει. Και δεν φεύγουν οι καλοί, φεύγουν αυτοί που δεν αντέχουν άλλο. Είναι καλοί, αλλά δεν αντέχουν άλλο. Είναι στα όρια τους ο κόσμος. Και φεύγουν αυτοί οι οποίοι έχουν κάτι εξασφαλισμένο ήδη έτοιμο για να μπορέσουν να φύγουν. Γιατί υπάρχει αυτό. Είναι θέμα πολιτικής και το είχατε πει και προηγουμένως. Το είχες πει και εσύ, αλλά το λέει και το Αγγέλ. Ότι υπάρχει η τάση από την κυβέρνηση, η πολιτική βούληση, αν θέλετε, και η πολιτική θέση αυτής της κυβέρνησης, ότι η αυτονόμηση είναι, όπως την εννοεί ο καθένας, οδηγεί με βάση τις δικές σας εκτιμήσεις στο να πάνε τα δημόσια νοσηλευτήρια σε χέρια ιδιωτών και μάλιστα να πάνε όσο πιο φτηνά γίνεται. Ξέρετε, απλά θα πω κάτι, γιατί ως συνήθως θα βγουν να μας διαψεύσουν. Παραμονή εκλογών δόθηκε μια μεγάλη μάχη, τουλάχιστον από μέρος του ΑΚΕ, η οποία δίνεται εδώ και 3,5 χρόνια, αλλά είχε κορυφωθεί και λέγαμε ότι υπάρχει υποστελέχωση. Μας έβγαλαν τρελούς. Την επομένη των εκλογών, μιλούμε για 10 μέρες μετά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε την Κυπριακή κοινωνία ότι παραπλανήθηκε, ότι υπάρχει υποστελέχωση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και εδώ. Λέγαμε και λέμε και θα λέμε ότι οι πόροι που δίνονται στην υγεία έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία 3,5 χρόνια, σχεδόν με 300 εκατομμύρια και. Οπότε αυτό το πράγμα αντανακλάται στην υγεία. Αντανακλάται ότι το προσωπικό έχει φύγει, αντανακλάται στον εξοπλισμό. Οπότε ρίχνει το κόστος εργασίας κάτω. Σε κάποια φάση θα μας έρθουν να μας πούν την περίφημη ατάκα ότι το κράτος δεν μπορεί να αυτοποιώσει. Θα μας πούν την ατάκα ότι δεν σημαίνει ότι επειδή βγαίνουν κάποιος μπορεί να αγοράσει πεμβέ, πρέπει να αγοράζει και καλά φάρμακα. Μας το ξαναείπαν αυτό. Mm-hmm. Και θα πούμε ότι το κράτος δεν πρέπει να παρέχει υγεία και θα το δώσουν. Αυτό ναι, μας φοβίζει, αλλά είναι πολιτική. Αλλά η προοπτική που έχουμε μπροστά αυτή τη στιγμή, όπως μας την παρουσιάζεται, είναι μαύρη. Ωστόσο, ένα κράτος πρέπει να παρέχει ασφάλεια, υγεία και παιδεία στους πολίτες τους. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τουλάχιστον για τα δύο κομμάτια, την ασφάλεια την αφήνουμε έξω. Αλλά για την υγεία και στην παιδεία βλέπουμε περικοπές και υποστελέχωση και νέα εργασιακά θέσμια. Ποιο μέλλον μπορούμε να έχουμε μπροστά μας? Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι τα πράγματα δεν είναι μαύρα. Γιατί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το μαύρο πλαίσιο, βλέπουμε συναδέλφους, βλέπουμε συνεργάτες, γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας να εργάζονται με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, γιατί αντιλαμβάνονται ότι η υγεία είναι ένα δικαίωμα του καθενός. Οπότε, εγώ λέω ότι υπάρχει ελπίδα. Αυτό που λέω είναι ότι η κοινωνία οφείλει και πρέπει να ξυπνιστεί, πρέπει να σταθεί δίπλα μας, να στηρίξει επιτέλους αυτό που λέμε εδώ και 3 χρόνια, ότι πρέπει να δοθούν χρήματα στην υγεία. Είναι θέμα της κοινωνίας, είναι θέμα των κομμάτων που είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας, να διεκδικήσει αυτό που της ανήκει. Όχι να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να πει πάω σπίτι μου και δεν υπάρχει σωτηρία. Εμείς λέμε ότι υπάρχει σωτηρία και τουλάχιστον στα μαγεία θα δώσουμε τη μάχη μας. Γιατί κανένας μα κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει αυτόν τον ιερό της υγείας από τον τελευταίο πολίτη αυτού του κράτους. Κανένας. Θα ήθελα κλείνοντας, Άθο, να πούμε και λίγο πόσο ενημερωμένοι είσαστε για τις βασικές, αν θέλετε, παράμετρους του μοντέλου της αυτονόμησης που προωθεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Γιατί συζητάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά ο κόσμος, δεν ξέρω εσείς ως κόμματα αν το έχετε μπροστά σας ολοκληρωμένο για να το μελετήσετε ή αν έχετε απλά κάποιες βασικές παράμετρους μπροστά σας για να δείτε. Έχουμε ένα προσχέδιο. Mm-hmm.
Δεν έχουμε δει το τελικό που πέρασε από το Υπουργικό, δεν ξέρουμε πώς έχει αλλάξει. Αυτό που είπαμε εμείς σαν ΑΚΕΛ, και νομίζω ότι είναι διαχρονική η σοβαρότητα που χαρακτηρίζει το ΑΚΕΛ στην ψήφιση νομοσχεδίου, είναι ότι εμείς θα συζητήσουμε τα νομοσχέδια αυτά άθρο με άθρο, λέξη με λέξη. Δεν είμαστε διαθετημένοι να χαρίσουμε οτιδήποτε σε κανένα και θα υπερασπιστούμε τα κρατικά νοσηλευτήρια και τη δημόσια υγεία. Αυτό το δηλώσαμε και αυτό θα κάνουμε. Υπάρχουν μέσα πρόνοιες οι οποίες μας βρίσκουν σύμφωνος, υπάρχουν και πρόνοιες με τις οποίες διαφωνούμε. Θα τις συζητήσουμε, θα καταθέσουμε τις απόψεις μας και θα παλέψουμε για τις απόψεις μας. Εμείς αυτό λέμε. Επειδή είχα μιλήσει χθες με τον Υπουργό Υγείας, ο κ. Παμπορίδης ήταν πρόθυμος, ήθελε να γίνει αυτή η συζήτηση στην παρουσία του. Δυστυχώς κάτι του έχει, κάτι είχε προγραμματισμένο για αυτή την ώρα. Σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτό το διάλογο, τα βρίσκεται με τον Υπουργό? Σε αυτή τη συζήτηση, στις γενικές αρχές, ότι πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση, τα βρίσκουμε. Αλλά υπάρχει και μια ουσιαστική διαφορά με τον Υπουργό Υγείας που οφείλω να την καταθέσω. Εμείς λέμε ότι για να γίνει αυτονόμηση, μεταρρύθμιση στην υγεία, να προχωρήσουν τα πράγματα, πρέπει να χτίζουμε στα κρατικά νοσηλευτήρια. Η πολιτική της κυβέρνησης και του Υπουργού είναι να αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν και να τα παραδώσουμε στον ημικρατικό, στον όποιο δημόσιο οργανισμό θέλουν να δημιουργήσουν, να τα διαχειριστεί, να μεταφέρουν την ευθύνη δηλαδή κάπου αλλού. Είναι μια ουσιαστική διαφορά. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι δεν μπορείς να δώσεις καταρακωμένα σε κύρος και σε λειτουργία νοσηλευτήρια σε έναν οργανισμό να τα διαχειριστεί με λιματικούς προϋπολογισμούς. Έχει να κάνει με την επιβίωση αυτών των οργανισμών. Η κυβέρνηση το βλέπει διαφορετικά το πράγμα. Λέει αν τα δώσω θα είναι πολύ πιο ευέλικτα, γι' αυτό μας ανησυχεί τι εννοεί με το πιο ευέλικτα, για να τα διαχειριστεί και έτσι φεύγει την ευθύνη από πάνω της. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η υγεία είναι ευθύνη της πολιτείας. Είναι ευθύνη του κράτους, το οποίο πρέπει να παρέχει στον κάθε πολίτη του και καταδεικνύει το επίπεδο πολιτισμού. Και πολύ λυπούμε ότι το επίπεδο πολιτισμού της κυπριακής κοινωνίας είναι χαμηλό, βλέποντας την υγεία που επικράτει πλέον. Και αν κάποιος το συνδυάσει και με τα προβλήματα στην παιδεία, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Άθο Γεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Βασίλη. Καλή σου μέρα. Θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα, γιατί πέραν από τα υπόλοιπα είναι και θέμα εργασιακών σχέσεων. Τι γίνεται με τα εργασιακά όσον αφορά αυτή την πρόθεση της κυβέρνησης. Περνάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Πανκυπρέας Συντεχνίας των Κυβερνητικών Γιατρών, τον Δόκτωρα Κούμα. Δόκτωρ Κούμα, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές. Θέλω να δούμε λίγο κατά πόσον εσείς ως οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, γιατί και τα κόμματα είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι, εσείς είστε οι άνθρωποι που καθημερινά δίνετε τις μάχες σας μέσα στα κρατικά νοσηλευτήρια. Αν είσαστε εσείς ενημερωμένοι για τις παραμέτρους του μοντέλου αυτού της αυτονόμησης που προτείνει η κυβέρνηση. Και ποιες είναι οι δικές σας θέσεις? Πρέπει να πω ότι δεν είμαστε ενημερωμένοι. Σε εμάς ως συντεχνία μας έχει παραδοθεί ένα προσχέδιο νόμος σχεδίου για την αυτονόμηση, την άνοιξη αυτής της άνοιξης, για το οποίο καταθέσαμε τις απόψεις μας, τις συζητήσεις μας και τις αντιρρήσεις μας. Τώρα, δεν γνωρίζουμε τι έχει κατατεθεί και τι έχει εγκριθεί ως τελικό κείμενο από το Υπουργικό Συμβούλιο. Την ίδια στιγμή πρέπει να πω όμως ότι μας έχει παραδοθεί 19 του Σεπτέμβρη από τον κύριο Υπουργό Υγείας. Μας έχουν καταδεθεί δύο έγγραφα. Το ένα είναι έναν έγγραφο για το εργασιακό σε επίπεδο γενικού πλαισίου και περιβάλλον αυτονόμησης. Και το άλλο έγγραφο είναι στη σχέση με μια πρόταση για εφαρμογή ενδιάμεσης δομής, όπως ονομάζεται, μέχρι την εφαρμογή της αυτονόμησης. Το οποίο όμως υπάρχουν και τοποθετήσεις για την αυτονόμηση. Από αυτά που έχουμε πρέπει να πω ότι είμαστε πολύ μακριά από την οποιαδήποτε επίτευξη λύσης. Γιατρέ, θα το θέσω ευθέως. Πριν από κάποια χρόνια, ο κάθε ασθενής και ο καθένας από εμάς που βρισκόταν σε μια δύσκολη στιγμή, και από και ένα προσωπικό μου αν θέλετε παράδειγμα, την ώρα που έπρεπε να επιλέξει ο ασθενής το χώρο, ιδιαίτερα για επίγοντα περιστατικά, πού θα νοσηλευτεί, αμέσως έλεγε πάρτε με στο νοσοκομείο. Σήμερα αυτό το πράγμα δειλά-δειλά αρχίζει να χάνεται. Κάποιοι λένε όσα θα πληρώσω στο νοσοκομείο θα τα πληρώσω και έξω. Έχω προσωπική ασφάλεια, προτιμώ να πάω έξω. Οι λεγόμενοι έξω γιατροί, και είναι πράγματα που φαντάζομαι τα ακούτε και εσείς καθημερινά. Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού του ιδιωτικού
με τον δημόσιο τομέα υγείας, είναι θέμα πλέον ότι αρχίζει να αποδομείται και αυτή η ίδια εμπιστοσύνη προς το δημόσιο νοσηλευτήριο. Εσύ, ας συμφωνήσω μαζί. Πώς τα βλέπετε εσείς καθημερινά αυτά τα πράγματα? Είμαστε μάρτυρες αυτής της διαδικασίας, θα το έλεγα, της αποδόμησης του κύρους των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Και είναι αποτέλεσμα της μη εφαρμογής των όποιων διορθωτικών μέτρων σε επίπεδο δημοσίων νοσηλευτηρίων. Ναι, έχει περικοπεί ο προϋπολογισμός. Τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όπως και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Ναι. Είμαστε σχεδιασμένοι, πτυσμένοι να το πω έτσι, για να εξυπηρετούμε ένα πολύ πιο μικρότερο ποσοστό του κυπριακού πληθυσμού. Λόγω της οικονομικής κρίσης, ο κόσμος είχε σταθεί προς τα δημόσια νοσηλευτήρια. Όμως, αντί να παράλληλα να προωθηθούν και βελτιωτικά μέτρα, διορθωτικά, αυτό δεν έχει γίνει, τουναντίον μας πιέζει συνέχεια και πάμε προς τα κάτω. Αρχίζει ο κόσμος να αντιδρά, δεν εξυπηρετείται έγκαιρα από τα δημόσια νοσηλευτήρια, μακραίνουν οι λίστες αναμονή. Και υπάρχει αυτό που είπετε εσείς, ο κόσμος πλέον να φεύγει προς τα έξω. Σίγουρα πολύ σωστά είπετε μια λέξη, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Εμείς ως γιατροί του δημοσίου δεν αντιλαμβανόμαστε όμως τον ανταγωνισμό σε οικονομικό επίπεδο. Για μας ανταγωνισμός, και είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, είναι σε επίπεδο ποιοτικής ιατρικής. Και δεν θεωρώ ότι πρέπει οι γιατροί μεταξύ τους να ανταγωνίζονται με αυτήν την έννοια. Είναι θέμα να παρέχουμε όλοι. Και οι γιατροί του δημοσίου, όπως και οι ιδιώτες, ποιοτική ιατρική φροντίδα προς τους συμπολίτες μας. Και αυτό είναι που πρέπει να στοχεύσουμε. Δεν είναι θέμα οικονομικής απλώς βιωσιμότητας. Οικονομικός εξορθολογισμός, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει το κράτος να έχει κέρδος για το ότι ασθενεί ο πολίτης του. Το κράτος έχει υποχρέωση προς τον πολίτη του να του παρέχει ποιοτικές φροντίδες υγείας. Άρα αυτό είναι ουσιαστικά που ζητάτε και ως συντεχνή από την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία. Πέραν από το να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των κρατικών νοσηλευτηρίων, να εξασφαλίσουν και, και το επίπεδο της δημόσιας υγείας προς όφελος του καθενός από εμάς. Πολύ σωστά το λέτε. Αυτές οι δύο έννοιες είναι αφίδρομες. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ένα σωστό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο θα επιτευχθεί μέσω της ένας από τους πυλώνες που θα το καταφέρει να το κάνει, είναι η επίτευξη ενός σωστού εργασιακού καθεστώτος. Αυτό θα δημιουργήσει υγιές εργασιακό περιβάλλον που θα διασφαλίσει την βιωσιμότητα των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Ναι, αλλά αυτό... πριν ή μετά την αυτονόμηση θα διασφαλίσει. Εμείς λέμε ότι αυτό, δηλαδή η εξασφάλιση του εργασιακού καθεστώτος και του εργασιακού περιβάλλοντος πρέπει να γίνουν πριν την αυτονόμηση. Πρέπει είναι αυτό που λέμε εμείς η σωστή αναδιοργάνωση των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Αν τα αφήσουμε εκεί όπως είναι τώρα, δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο σκοπό, για το σκοπό που τα έχουμε. Όταν είναι υποστελεχωμένα, πώς θα πούμε. Είναι μια έννοια την οποία έχει εισάξει ο ίδιος ο Υπουργός. Είπε ότι την πρώτη μέρα της αυτονόμησης θα δουλέψουμε με το υφιστάμενο προσωπικό. Πώς θα δουλέψουμε με το υφιστάμενο προσωπικό και θα ανταπεξέλθουμε όταν έχουμε τόσα πολλά προβλήματα? Ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι ότι, ναι, μιλούμε για χρονοδιαγράμματα. Η αυτονόμηση, αν περάσει το νομοσχέδιο, θα αρχίσει να εφαρμόζεται πρώτη έκτου του 2017. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτήν την μέρα θα διοριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του θα προκηρύξει όλες τις υπόλοιπες θέσεις, τις διοικητικές, ώστε να δουλέψει αυτός ο νέος οργανισμός που θα δημιουργηθεί μέσω του νομοσχεδίου που προτείνεται. Αυτό θα πάρει τουλάχιστον ακόμα 6 μήνες. Δηλαδή περίπου είμαστε κοντά στους 18 μήνες, ώστε να αρχίσει να δουλεύει η αυτονόμηση όπως είναι γραμμένη σαν επικεφαλίδα. Ερωτούμε, έχουμε την άνεση πρωτίστωση ασθενής και μετά και εμείς οι επαγγελματίες υγείας να αντέξουμε, μπορούμε να αντέξουμε με αυτά που υπάρχουν τώρα? Η άποψή μας είναι ότι όχι. Και ναι, έχουμε και στην ανακοίνωση που δώσαμε χτες, έχουμε συμπεριλάβει ότι βασικές τεχνικές προδιαγραφές που έπρεπε να ήταν έτοιμες και είναι βασικές και θα διασφαλίσουν την επιτυχία του όλου εγχειρήματος, δεν έχουν καν ακόμα μελετηθεί. Ξέρουμε ότι έχουν καλέσει εμπειρογνώμονα για να κάνει ανάλυση για το πόσο προσωπικό χρειαζόμαστε. Ξέρουμε ότι θέλουν εμπειρογνώμονα για να κάνει την κοστολόγηση
των δημοσίων νοσηλευτηρίων των πράξεων. Χωρίς αυτά πώς θα πάμε? Μπαίνει ένα ερώτημα. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν γίνει έγκαιρα, ώστε ναι, το νομοσχέδιο που κατατίθεται προς το Κοινοβούλιο για ψήφιση, τα κόμματα όταν πάνε να ψηφίσουν να γνωρίζουν συγκεκριμένα τι περιέχει από τεχνικής απόψης αυτό το μοντέλο. Υπάρχουν προγραμματισμένες κάποιες επαφές είτε με τα κόμματα είτε με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας όσον αφορά τη συντεχνία, σας ρωτώ. Εντάξει, συντεχνία πρέπει να πω ότι ναι, είμαστε σε έναν διάλογο, τον οποίο πρέπει να πω ότι ναι, δεν αποδίδει. Πρέπει να το γίνει παραδοχή. Ενώ είχαν τεθεί κάποια χρονοδιαγράμματα από τον ίδιο των υπουργών, ώστε να βρεθούμε τουλάχιστον κοντά σε μια λύση, τέλος του Αυγούστου, σε επίπεδο για τα εργασιακά όπως και για τη δομή, αυτό δεν έχει γίνει καταστοτόν. Όπως είπα πριν, τα δύο τέτοια έγγραφα που έχουν σχέση με αυτά τα δύο θέματα μας έχουν παραδοθεί μόλις 19 του Σεπτέμβρη, μετά από έντονες πιέσεις. Αυτόν προσδιορίζει τη φιλοσοφία του ίδιου του Υπουργείου. Δηλαδή, ενώ θέτει το ίδιο χρονοδιαγράμματα, το ίδιο τανερί, και αυτές οι συναντήσεις που έχουμε κάνει δεν έχουν αποδώσει τίποτα. Ναι, την ίδια στιγμή πρέπει να πω ότι ναι, έχουμε ενημερώσει αρκετά κόμματα και νομίζω τώρα που θα μας δοθούν, ελπίζουμε, και τα νομοσχέδια, θα αρχίσει ένας δεύτερος γύρος. Μάλιστα, γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό πολύ. Είμαστε στην τελική ευθεία, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα, για την κατάθεση των νομοσχεδίων που θα φέρουν την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων. Ακούσαμε τους γιατρούς. Πάμε να ακούσουμε και από τον κλάδο νοσηλευτών της Πασιδή, τον κύριο Πρόδρομο Αργυρίδη. Κύριε Αργυρίδη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα και πόση ενημέρωση έχετε εσείς, πόσο επηρεάζεται ο κλάδος ο δικός σας από όλη αυτή την φασαρία, αν θέλετε, και πώς βλέπετε εσείς, επίσης θα το ρωτήσω αυτό το πράγμα, την όλη προσπάθεια, την όλη κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το κρατικό νοσηλευτήριο, με την προσπάθεια της αποδόμησης ακόμα και των λειτουργών των ιδίων της δημόσιας υγείας? Να πούμε ότι τα νομοσχέδια τα οποία έχουν περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε εμείς τα έχουμε δει στο τελικό τους, την τελική τους μορφή. Είχαμε καταθέσει τις απόψεις μας, τις εισηγήσεις μας. Ο Υπουργός σε δηλώσεις το αναφέρει ότι έχουν μπει κάποιες από τις εισηγήσεις των εργαζομένων. Δεν ξέρουμε τι εισηγήσεις έχουν μπει ακριβώς, διότι δεν τα έχουμε δει ακόμα. Παρόλο που έκανα την προσπάθεια προχθές να μπορέσουμε να τρέχουμε στις εισηγήσεις μας, δεν έγινε κατορθωτό. Εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι όσον αφορά την αυτονόμηση, είχαμε στηρίξει τα φιλοσοφία τη θέση του Υπουργείου Υγείας, γιατί μετά από πολλή περίσκεψη έχουμε καταλήξει ότι ο μόνος τρόπος τα δημόσια νοσηλευτήρια να κρατηθούν και να προσφέρουν στον Κύπριο πολίτη εκείνον που το αναλογεί και εκείνον που δικαιούται ήταν να γίνει μια διοργάνωση, μια αυτονόμηση για να σταματήσει και το φαινόμενο να φεύγουν οι γιατροί από τα νοσηλευτήρια, να σταματήσει το φαινόμενο να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Και θεωρήσαμε ότι είναι ένα βήμα και έχουμε, έτσι να το πούμε και καθαρά, έχουμε κάνει και μια διερεύνηση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνο που έχουμε με διαπιστώσει είναι ότι σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει το υφιστάμενο σύστημα λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Υπάρχει ένα άλλο τρόπο λειτουργία. Και ο ανοιχτός με έναν σύστημα αυτονομίας και με κυρίως διοικητικής και οικονομικής για να πρέσουν την δημόσια νοσηλευτήρια. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι χρήζει αναδιοργάνωση το γενικότερα το σύστημα υγείας και το κρατικό νοσηλευτήριο. Από τη μια είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους ασθενείς και από την άλλη είναι και τα εργασιακά. Τα εργασιακά των ανθρώπων που είναι καθημερινά εκεί και δίνουν τη μάχη τους. Στο θέμα εργασιακά, ποιες είναι οι απόψεις του συνδέσμου του κλάδου των νοσηλευτών?
Να πούμε ότι για τα εργασιακά μας έχει επιδοθεί έναν εγγραφό το οποίο έχουμε μελετήσει και έχουμε ενδώσει τις γραπτές μας αρχικές θέσεις στο Υπουργείο Υγείας. Εμείς λέμε ότι η δημόσια υπαλληλική αυτό έχει αναφερθεί πολλάκι, περιέχεται μέσα στο νομοσχέδιο τουλάχιστον εκείνο που είχαμε δει, ότι οι μόνιμοι δημόσιοι υπαλλήλοι παραμένουν μόνιμοι δημόσιοι υπαλλήλοι. Και υπάρχει ένα κενό όσον αφορά τους νέους υπαλλήλους, ποιος θα είναι το καθεστώς τους, και επίσης ένα μεγάλο κενό όσον αφορά τους υφιστάμενους έκτακτους νοσηλευτές ή υπαλλήλους των κρατικών νοσοκομείων. Πώς θα λειτουργήσουν και με ποιον καθεστώς θα εργάζονται στον νέο οργανισμό. Και ένα άλλο σοβαρότατο θέμα που προκύπτει είναι ότι πώς θα λειτουργήσουν οι δύο δομές, δηλαδή η υφιστάμενη δομή των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν, όταν λέμε δομή, μιλούμε θέσεις τελέχωσης στη βάση και θέσεις ανέλυξης, διοικητικές θέσεις, να το πούμε έτσι. Γιατί το κάθε οργανισμός, αλλά και ιδιαίτερα τα νοσοκομεία, πρέπει να λειτουργούν με μια δομή, με κάποιες διοικητικές θέσεις, θα υπάρχουν οι δεύτεροι των τμήματων. Μια ιεραρχία, ναι. Μια ιεραρχία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ένα γκρίζο στοιχείο, το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει το Υπουργείο Υγείας πώς βλέπει τη λειτουργία της υφιστάμενης δομής με τη νέα δομή η οποία θα δημιουργηθεί και ουσιαστικά η μία θα μειώνεται και αυξάνεται η άλλη δομή των εργαζομένων στον οργανισμό. Μάλιστα. Κύριε Αγγυρίδη, όλα δεν έχω ξεκαθαρίσει. Θα περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά τα θέματα. Ενδεχομένως θα γίνουν και κάποιες επαφές. Είχα μιλήσει χθες και με τον Υπουργό Υγείας. Δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα για αυτή την συζήτηση. Μου είχε πει ότι μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα κάποια πράγματα θα έχουν ήδη ξεκαθαρίσει. Ουσιαστικά, παρόλο που η κουβέντα μας ήταν σε ιδιωτικό επίπεδο, ουσιαστικά μου είχε προαναγγείλει ότι θα γίνουν κάποιες επαφές. Θα δοθούν κάποιες διευκρινήσεις. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε κάποια πιο καθαρή εικόνα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, εμείς μέχρι τώρα δεν έχουμε ενημερώσει, δεν έχουμε πληθεί για συνάντηση για αυτά τα θέματα. Όσον αφορά το γιατί δύο κουβέντες να πούμε, είναι ότι εμάς η προσδοκία μας, όπως και είναι και η προσδοκία του κάθε πολίτη, είναι ότι αυτό που θα δημιουργηθεί νέο σύστημα ιατροφαρμακευτικής φροντίδας θα προσφέρει καλύτερα από αυτό που προσφέρει σήμερα στον Κύπριο πολίτη. Μας ανησυχεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει, τουλάχιστον σύμφωνα με τη δική μας λογική, δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιο θα είναι το κόστος αυτού του εγχειρήματος για την τσέπη του κάθε πολίτη. Διότι μας έχουν αναφέρει 1-2,3% για τους εργαζομένους, αλλά υπάρχει το κομμάτι των συμπληρωμών. Εμείς λέμε ότι δεν θα είναι αυτό το ποσοστό. Άρα. Και θα πρέπει η πολιτεία γενικά και το κράτος, αλλά και τα κόμματα, αυτό το πράγμα να αγγίξουν με πολύ προσοχή και να ξέρει και ο Κύπριος πολίτης και να ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή αυτό που θα πάμε να κάνουμε θα είναι μια δαπάνη η οποία δεν θα την αντέξει ούτε η τσέπη μας, ούτε η τσέπη του κράτους. Μάλιστα. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει. Μάλιστα. Κύριε Αγγυρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλά, καλημέρα. Ο καφές σου. Η δουλειά σου. Η ενημέρωσή σου. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Και επειδή όσο και να μας πληγώνει, η Κύπρος δεν είναι το κέντρο της γης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα είναι θέαμα, χθες, μάλλον σήμερα τα ξημερώματα, είχαμε τη δεύτερη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα στην Χίλαρη και τον Ντόναλντ Τραμπ. Στον απόϊχο των σεξιστικών σχολείων του Ντόναλντ Τραμπ, τον έφεραν έτσι να βρίσκεται λίγο με την πλάτη στον τοίχο. Μουσική
Ευτυχώς για μας υπάρχουν και κάποιοι πολιτικοί, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις και πέραν από μας, από εδώ στη γειτονιά μας. Γιατί όσο και να μας κακοφαίνεστε, θα το ξαναπώ, δεν είμαστε το κέντρο της γης, αλλά ότι συμβαίνει πέραν από το δικό μας τον χώρο μας επηρεάζει άμεσα, έστω και αν κάποτε δεν το αντιλαμβανόμαστε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον φίλο τον Μιχάλη τον Σοφοκλέος, ως διευθυντή του Ινστιτούτου Γλάφκου Σκληρής και ως ένα πολιτευτή, ως ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος παρακολουθεί τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και κυρίως δεν θα μπορούσε να μην παρακολουθήσει και ένα τέτοιο debate. Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα, αν και για κάποιους από εμάς δεν νύχτωσε ποτέ αυτές. Θέλω να ακούσω λίγο έτσι, ξέρω ότι τα παρακολουθείς, παρακολουθώ και τις αναρτήσεις σου στο Facebook για να είμαι ειλικρινής. Είδα ότι το σχόλιο που έβαλες το χαρακτηρίζεις ως άθλιο το debate, το χθεσινό, το σημερινό, το πρωινό. Γιατί έτσι? Κοίτα Κωνσταντίνο, είναι αλήθεια ότι το θέμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις αμερικανικές εκλογές και στην αμερικανική πολιτική. Βέβαια, έχει πολύ ουσία πίσω από το θέμα αυτό. Το σημερινό δεν περιποιεί τιμή στην αμερικανική δημοκρατία, δεν περιποιεί τιμή, αν θέλετε, στην υγεία τώρα της δυτικού τύπου δημοκρατίας στον κόσμο σήμερα και μιας χώρας που είναι η πιο ισχυρή οικονομία του κόσμου. Είχαμε ένα debate όπου κυριάρχησε η κατηγορία, η ύβρις, αν θέλετε, του ενός υποψηφίου προς τον άλλον. Και όντως το debate ήταν πολύ σημαντικό, γιατί με τις κατηγορίες εναντίον του Τραμπ, με το βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί πριν από 11 χρόνια, με τους αξιωματούχους, τους ρεπουμπλικάνους, γύρω στους 150, είτε είναι γερουσιαστές, είτε είναι βουλευτές, που εγκαταλείπουν την υποστήριξη προς τον Τραμπ, τον debate το χθεσινό ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου γι' αυτό. Ο Τραμπ κατάφερε, από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, όποιος παρακολουθήσε τον debate το αισθάνθηκε νομίζω, κατάφερε να φέρει το επίπεδο της συζήτησης τόσο χαμηλά που να καταφέρει να την κερδίσει. Έπαιξε στο γήπεδο του ουσιαστικά. Ακριβώς. Από τη στιγμή. Ήταν όντως, υπήρχαν και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, είχαν πέσει χαμηλά οι δύο διεκδικητές. Να σας πω τρεις-τέσσερις περιπτώσεις τον καθένα. Καθαρά τον κατηγόρησε η Χίλαρη Κλίντον ως για σεξουαλική παρενόχληση. Καθαρά τον κατηγόρησε ως ανίκανο να διαχειριστεί την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη, ο κ. Τραμπ της είπε ότι θα ήταν φυλακή αν δεν ήταν αυτή και ήταν οποιοσδήποτε απλός πολίτης και γινόταν όλη αυτή η ιστορία με τα email, τα απόρριτα email που είχε στον δικό της σερβερ και τα έσβησε ενώ τα έψαχνε το FBI. Ήταν προφανής η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να παρουσιάσει τη Χίλαρη Κλίντον ως κατεστημένο και ως αυτός, ένας πολυεκατομμυριούχος τώρα πώς μπορεί, να είναι ο άνθρωπος ενάντια στο κατεστημένο. Θεωρείς ότι η επικοινωνιακή αυτή δακτυγιά είναι τέτοια, που λογικά πρέπει να είναι τέτοια, απέδωσε για τον Ντόναλντ Τραμπ χθες? Πότε θα έχουμε κάποια έτσι τα πρώτα αποτελέσματα, αν θέλεις, μέσα από... Κοιτάξτε, συνήθως αυτό το debate δεν είναι εμφανές αν τα αποτελέσματα της δημοσκοπήσεις των επόμενων ημερών θα είναι μόνο αυτού του debate. Και ακριβώς διότι τον τελευταίο 48ωρο έχουν συμβεί πράγματα και θαύματα στην Αμερική. Βλέπουμε ταινίες, βλέπουμε ηχογραφήσεις, υπάρχουν φήμες ότι υπάρχουν κι άλλες. Βλέπουμε μια τεράστια αναταραχή στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα. Βλέπουμε αυτή την αναταραχή προς το παρόν να μην αντανακλά σε αυτό το βαθμό στο εκλογικό σώμα. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διεργασίας, αν θέλετε, μάλλον στις επόμενες μέρες θα φανεί. Υπήρχε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια του debate για τον ποιο θεωρούσαν νικητή του debate χθες βράδυ ή σήμερα το πρωί, ή όχι? Υπήρχε δημοσκόπηση από το CNN, αυτή που κάνει πάντα. Αμέσως μετά, η οποία δείχνει νικήτρια την κυρία Κλίντον με χαμηλότερο ποσοστό από αυτό του πρώτου debate, όπου ήταν ξεκάθαρη επικράτηση.
Ναι, αλλά δείχνει ταυτόχρονα αυτή η δημοσκόπηση ότι γύρω στο 2 τρίτα των Αμερικανών πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι ανέμενα. Διαβάζα κάπου προχθές ότι η δυστυχία εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά της Αμερικής αυτή τη στιγμή είναι ότι υποψήφιος για την Προεδρία είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ανθυποψήφιος του είναι η Χίλαρη Κλίντον. Είναι πολύ εύστοχο αυτό το σχόλιο. Και φάνηκε και απόψε στον debate που έγινε πριν λίγο. Βλέπεις δύο υποψήφιους που κανένας δεν έχει όραμα για την Αμερική. Κανένας δεν έχει όραμα για την Αμερική και κανένας δεν έχει και όραμα για τον κόσμο, διότι ο ρόλος της Αμερικής δεν περιορίζεται στα σύνορά της. Βλέπεις δύο υποψήφιους που μάχονται να αποδείξουν ότι ο άλλος είναι πολύ χειρότερος από αυτούς. Αυτό για μια δημοκρατία είναι δυστυχία. Βεβαίως είναι δυστυχία. Απλώς είχαν δημιουργηθεί με την επικράτηση του Ομπάμα και ο πρώτος έγχρωμος, αν θέλετε, παρόλο που δεν μου αρέσει αυτός ο χαρακτηρισμός, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε δοθεί μια προοπτική, δόθηκε μια ελπίδα προς τον κόσμο ότι κάτι αλλάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα βλέπουμε ένα πισωγύρισμα, που θα έλεγαν και κάποιοι, και διαρωτάται κάποιος το τέλος της ημέρας πόσο σημαντικό είναι, ποιος είναι το πρόσωπο εκεί στο Λευκό Οίκο για την άσκηση της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν κοιτάξουμε την πολιτική που υπήρχε επί εποχής του νεαρού Μπούς, την εποχή εκείνη, και κοιτάξουμε σε αντιδιαστολή με την εποχή του Ομπάμα ή του Μπιλ Κλίντον, αλλά και πριν με ρεπουμπλικάνους πρόεδρους όπως ο Ρόναλντ Ρίγκαν στον παρελθόν, θα δούμε ότι παίζει ρόλο ποιος είναι ο πρόεδρος. Μπορεί να υπάρχει ένα βαθύ κράτος στην Αμερική που προσπαθεί να κρατάει τα μπόσικα σε εισαγωγικά της χώρας. Αλλά αυτό φτάνει μέχρι σε ένα σημείο. Από εκεί και πέρα οι πολιτικές, είτε των Ρεπουμπλικάνων είτε των Δημοκρατικών, αλλά και της προσωπικότητας του κάθε πρόεδρου, αντανακλούν και στα εσωτερικά των Ηνωμένων Πολιτειών και στην οικονομία και στην διεθνή πολιτική σκηνή. Για παράδειγμα, αν υπήρχε δημοκρατικός πρόεδρος την εποχή που θα αποφασιζόταν ο πόλεμος στο Ιράκ, εγώ πιστεύω ότι δεν θα γινόταν εκείνος ο πόλεμος. Και είναι από εκεί που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία που έφερε, αν θέλετε, και την αναταραχή σε όλη την ευρύτερη περιοχή εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σου στην εκπομπή για να σε ρωτήσω τι θα πρέπει να αναμένουμε από την επίσκεψη της κυρίας Νούλαντ αυτή την εβδομάδα όσον αφορά το Κυπριακό. Φαίνεται ότι η Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδια για ευρωπαϊκές υποθέσεις, η ίδια η Αμερικανική κυβέρνηση, έστω και αν κάποιοι έλεγαν ότι είναι προς το τέλος της αυτή η κυβέρνηση, αναλαμβάνει ενεργό ρόλο και όσον αφορά το Κυπριακό πλέον. Μα η κυβέρνηση Ομπάμα είναι προς το τέλος της και αυτό δεν είναι λόγος για να αφήσει την διακυβέρνηση της Αμερικής. Αυτός είναι λόγος για να εντατικοποιήσει την προσπάθειά της να φέρει λύσεις σε διάφορα προβλήματα. Γι' αυτό είναι που βιάζεται για την Συρία. Γι' αυτό είναι που βλέπουμε αυτή την αντιπαράθεση για την Συρία με την Ρωσία. Και γι' αυτό είναι που βιάζεται και για το Κυπριακό πρόβλημα. Όχι επειδή για κάποιον τεράστιο στρατηγικό λόγο της Αμερικής, αλλά επειδή είναι κακά τα ψέματα, η Αμερικανική κυβέρνηση με τη μεγαλύτερη γνώση της ουσίας του Κυπριακού προβλήματος. Νιώθουν και οι Αμερικάνοι και πολλοί άλλοι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευκαιρία. Αυτή η ευκαιρία για το Κυπριακό, Κωνσταντίνο, δεν είναι αποσυνδεδεμένη από τις εξελίξεις στη Συρία και την γύρω περιοχή. Και νομίζω ότι όσο περνά ο καιρός καταλαβαίνουμε πόσο συνδεδεμένη είναι. Και η επίσκεψη της κυρίας Νούλαντ νομίζω επιβεβαιώνει αυτή την προσέγγιση. Ότι δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια να δοθούν λύσεις σε όλη την περιοχή εδώ. Και αυτή η προσπάθεια, υπάρχει η πίεση χρόνου της κυβέρνησης Ομπάμα να είναι δική της η λύση. Εάν δεν υπάρξει συνέχιση της διακυβέρνησης των Δημοκρατικών με μια ενδεχόμενη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσο επηρεάζονται αυτές οι προσπάθειες, πόσο αλλάζουν τα δεδομένα? Επηρεάζονται καταρχήν διότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει σημασία αν είναι Δημοκρατική ή Ρεπουμπλικάνη. Σημασία έχει ότι, καταρχήν, ότι είναι οι άνθρωποι αναμειγμένοι στο Κυπριακό. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και έναν υπουργό εξωτερικών, οι οποίοι έχουν βαθιά γνώση του Κυπριακού προβλήματος.
Έχουν συναντηθεί πολλές φορές με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, με τον Υπουργό Εξωτερικών, με Ευρωπαίους αξιωματούχους, με τον Τούρκο Πρόεδρο και τους Τούρκους αξιωματούχους, για να συζητήσουν και το κυπριακό πρόβλημα. Οποιαδήποτε αλλαγή, καταρχήν θα θέλει ένα περιθώριο γνώσης ή προετοιμασίας, αν θέλετε. Από την άλλη, πρέπει να δούμε πώς ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής θα θέλει να δει την Τουρκία και τον ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό δεν το γνωρίζουμε και ισχύει και για τους δύο. Ναι, είναι γεγονός ότι ούτε η Χίλαρη ούτε ο Τραμπ έχουν ανοίξει τα χαρτιά όσον αφορά αυτό το θέμα. Θα αναμένουμε με ενδιαφέρον τουλάχιστον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όχι, είναι η κυβέρνηση Ομπάμα, μπορεί να είναι η κυβέρνηση Ομπάμα σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στη Συρία. Μπορούν να είναι ένα προνομιακό για μας πεδίο επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Αυτός είναι ένας λόγος να βιαζόμαστε. Δεν είναι λόγος να θέτουμε ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα στους εαυτούς. Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Σοβοκλέος, διευθυντής του Ινστιτούτου Γλάφκος Κλειρίδης, μέλος του πολιτικού γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Με ενδιαφέρουσες επισημάνσεις όσον αφορά το χθεσινό βραδινό, το σημερινό μάλλον, debate στην Αμερική. Το οποίο κατά τον Μιχάλη Σοφοκλέος, ο Ντόναλντ Τραμπ αποδείχθηκε πολύ σκληρός για να πεθάνει. Έπαιξε στο παιχνίδι της λάσπης που του ταιριάζει και έφυγε μπροστά σε ένα εξαιρετικό αντιπολιτευτικό κρεσέντο. Το θέμα, όπως ανέφερε ο κ. Σοφοκλέος, είναι ότι κάποτε οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούσαν το φιλόδοξο παράδειγμα του σύγχρονου δυτικού κόσμου. Σήμερα παρακολουθήσαμε την πιο άσχημη πολιτική παράσταση που δόθηκε ποτέ, σε μια αναμέτρηση χωρίς κανένα όραμα για την πιο ισχυρή χώρα του κόσμου. Είδαμε όλα όσα η σύγχρονη δημοκρατία πρέπει να αποφεύγει. Και στην μπάλα, μία είναι η ομάδα. Άστρα στους 92-8 και 105-3. Παίζει δυνατά. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92-8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Ωραία για το αθλητικό μας παράθυρο. Φρέσκια, ξύπνησε μια χαρά, είναι στην ώρα της. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα. Επειδή δεν είχαμε μάτσο χθες, γι' αυτό είσαι έτσι λίγο. Είχαμε κάποια μάτσο, είχαμε. Ξεκινήσαμε μια ώρα πιο γλύωρα σήμερα. Νόμιζα ότι ακολούθησε το δρόμο που σου εξήγησε. Όχι, στα μέσα να πίνω καφέδες. Και άρα κοιμάσαι πιο καλά τη νύχτα και ώρα μια χαρά. Ναι, πίνω χυμό φρέσκο πλέον. Υγιεινή διατροφή. Ναι, ξεκίνησα από σήμερα. Δεν ξέρω θα σταματήσω. Είχαμε μάτς εθνικές ομάδες. Είχαμε μάτς εθνικές ομάδες χθες. Και έχουμε και σήμερα. Και... Πώς πήγαν, δηλαδή, τα μάτς ήταν Παρασκευή. Είχαμε και Πέμπτη, Σάββατο. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατον, Κυριακή. Και Δευτέρα. Και θα ολοκληρωθεί. Έχουμε και παιχνίδια όχι μόνο στη ζώνη της Ευρώπης. Και στη ζώνη της Ασίας είχαμε και στην Αμερική και στην αυτά, Ευρώπη, Αμερική, Ασία, ναι, εντάξει, ναι. Μια χαρά. Να σου και πω ότι παρακολούθησα χθες ένα παιχνίδι, το Γουαλία Γεωργία. Ναι. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι. Προηγήθηκε η Γουαλία με ένα πολύ ωραίο γκολ του κυρίου Μπέιλ, ο οποίος κάθε φορά που βλέπω αυτό το ποδοσφαιριστή, στην αρχή δεν μου γέμιζε το μάτι. Όμως είναι πολύ μεγάλος αθλητής και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Παίζει μόνος του ουσιαστικά σε αυτή την ομάδα. Εσύ είδες αυτό. Εγώ είχα το νου μου στο Σκόπια Ιταλία. Σε κάποια στιγμή λέω: α, η έκπληξη είναι εδώ. Πάμε για έκπληξη. Αλλά δεν. Οι Ιταλοί είναι οι Ιταλοί. Γύρισαν το παιχνίδι στο 92 και πήραν την νίκη. Ο Μπουφόν πώς ήταν στο παιχνίδι? Καλά είναι ο γιατί, Μπουφόν. Γιατί όταν είσαι Μπουφόν δικαιούσε να κάνεις και γκάφες. Οι μεγαλύτεροι ήταν ποδοσφαιριστές και έχουν κάνει τις μεγαλύτερες. Και αν θυμηθούμε την Ιταλία ιδιαίτερα, μην ξεχνάμε το χαμένο πέναλτι του μεγαλύτερου κατ' εμένα. Του Ρομπέρτο Μπάτζο, βεβαίως. Και όμως ναι. Ο Ρομπέρτο. Μεταπρολούθηκε. Βεβαίως, ήταν εκεί, ο Βούδας. Ναι. Αλβανία, Ισπανία 0-2, Σκόπια, Ιταλία 2-3, Ισλανδία, Τουρκία 2-0, Ισλανδία που. Μπράβο τους, συνεχίζουν από εκεί που έμειναν.
Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Μολδαβία, Ιρλανδία 1-3. Σερβία, Αυστρία, 3-2. Αλγερία, Καμερούν 1-1. Το παιχνίδι που ξεκίνησε στις 10:30. Και νωρίτερα, χθες, είχαμε ακόμα ένα παιχνίδι στις 8. Την Ισία, Γουινέα 2-0. Σήμερα η Κύπρος αγωνίζεται στη Ζένιτσα με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, εκεί που είχαμε κάνει τη ζημιά κάποτε. Είχαμε πετύχει το διπλό με τον Δημήτρη Χριστοφή. Πολύ σωστά, πολύ καλά θυμάσαι, Κωνσταντίνε. Και εύχομαι από κάπου να ξεκινήσουμε. Αλλά τώρα μας ξέρουν. Τώρα μας ξέρουν, ναι. Είναι λίγο διαφορετικό. Μπάς περίπτωση. Εντάξει, στις 9:45 το παιχνίδι από την τηλεόραση ΡΙΚ για την τρίτη αγωνιστική του 8ου προκριματικού ομίλου του Μοντιάλ 2018. Στη Ζένιτσα, Βοσνία Ζεβοβίνη, και ο στόχος είναι η πρώτη βαθμή σε αυτό τον όμιλο. Μετράμε δύο ήττες από Βέλγιο και Ελλάδα. Εύχομαι να είναι η καλύτερη βραδιά. Ισπανός θα είναι ο διαιτητής. Εύχομαι να είναι καλύτερη βραδιά από τις προηγουμένες, Κωνσταντίνε, και να μην, ξέρεις, αν δεχθούμε άλλη μια ήττα θα αρχίσω να ανησυχώ. Εντάξει, γίνομαι και υπερομάδα να πάμε στη Ζένιτσα. Όχι, δεν είπα ότι... Επειδή κερδίσαμε μια φορά. Όχι, δεν είναι άλλο λέω. Εγώ λέω και για την σταθερότητα αυτή που χρειαζόμαστε, με ανωδική βεβαίως πορεία και όχι... Λοιπόν... Έγιναν και κάποιες δηλώσεις χθες από τον κύριο Χριστοφόρου και από τον Λαμπάν. Για να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι αυτό θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Γνωρίζουμε τη δυναμικότητα του αντιπάλου, διαθέτει καλούς ποδοσφαιριστές. Η δική μας ομάδα, είπε ο κύριος Χριστοφόρου, πρέπει να τα δώσει όλα στον αγωνιστικό χώρο. Πάντα υπάρχει κίνητρο σε τέτοιους αγώνες. Στον αγώνα με την Ελλάδα, τα στατιστικά έδειξαν ότι δικαιόμασταν κάτι περισσότερο, όμως χάσαμε. Δεν θα με ενοχλήσει αν αύριο τα στατιστικά, ενώ για σήμερα, είναι εναντίον μας, αλλά καταφέρουμε να έχουμε βαθμολογικό όφελος από τον αγώνα αυτό. Ο Λαμπάν είπε ότι ξέρουμε πολύ καλά την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Την έχουμε αντιμετωπίσει δύο φορές τα τελευταία δύο χρόνια. Ξέρουμε τι μας περιμένει, όμως είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες του αγώνα. Ο αντίπαλός μας διαθέτει ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές ομάδες υψηλού επίπεδου, όμως θα κάνουμε την προσπάθειά μας πιστεύοντας ότι μπορούμε να έχουμε βαθμολογικό κέρδος. Εκτός από το δικό μας παιχνίδι, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, στις 9:45, Ανδόρα, Ελβετία, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Εσθονία, Ελλάδα, νησιά Φαρόε, Πορτογαλία, Γιβραλτάρ, Βέλγιο, Λετωνία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Γαλλία, αυτό το παιχνίδι θέλω να δω. Δυστυχώς όμως είναι την ίδια ώρα που παίζει και η Κύπρος, και Σουηδία, Βουλγαρία. Τα παιχνίδια. Αυτό το παιχνίδι θέλω να δω. Το Σουηδία, Βουλγαρία. Ναι. Με τους Βουλγαρούς είσαι. Ναι, χάσαμε από τη Γαλλία. Συμπάθεια στους Σουηδούς, εγώ. Μια συμπάθεια στους Σκανδιναβούς. Όπως και με τους Ισλανδούς. Ναι, όπως και να το κάνουμε, άμα είσαι από την ελεύθερη περιοχή αμοχώς του, μια συμπάθεια από τους Σουηδούς πρέπει να την έχεις. Ναι, είναι γεγονός. Όχι, τους Σκανδιναβούς γενικότερα. Όχι. Ναι, γενικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες σήμερα. Για το ράλι, να πούμε ότι θριάμβευσε ο Ρώσος Λιουκιάνουκ στο ράλι Κύπρος. Ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος ο Ρώσος Αλεξέι Λιουγκιάνοκ με συνοδηγό τον Αλεξέι Αρμαούτοφ και με αυτοκίνητο Ford Fiesta R5. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες. Θα ξεκινήσω σήμερα με την Sport 8 της αλήθειας. «Κάντο ξανά» είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Η εθνική ομάδα καλείται απόψε στη Ζένιτσα να επαναλάβει την επιτυχία του 2014 και να πάρει το πρώτο της κέρδος στα προκριματικά του Μουντιάλ. Το σκέφτεται για κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα ο Χριστάκης Χριστοφόρου. Οι δυσκολίες για το Σερί στον Απόλλωνα, η Αχίλλειος Πτέρνα της Ομόνιας, η δική του υποχρέωση στην ανόρθωση για τον Αντώνιο Πούτσε, περιθώρια βελτίωση στην ΑΕΛ. Αυτά και πάνω-πάνω ανοίγει η αρένα, τρέχουν για την Ελβετία. Στην εφημερίδα Χαραυγή. Θα παλέψει για το καλύτερο. Η εθνική μας φιλοξενείται απόψε από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στη Ζένιτσα με στόχο τους πρώτους στις βαθμούς στα προκριματικά. Μετράει αντίστροφα για την Ομόνια, λέει. Τον αγώνα με την ανόρθωση του ΓΑΣΥΠΗ στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής έχουν απάντες στο μυαλό τους στην Ομόνια. Ακόμα καλύτερη νέα Σαραμίνα. Η ψυχολογία στα ύψη στην Αργέννη Σιδερίνια. Επάνωδο στις επιτυχίες θα επιδιώξει η ΑΕΛ. Καλείται να ανακάμψει η ανόρθωση.
Πάμε στο γήπεδο του πολίτη. Εντάξει, κάθε Δευτέρα η Χαραυγή δεν έχει οπισθόφυλλο, ενώ αθλητικό κομμάτι. Πάμε στο γήπεδο του πολίτη. Κάντε όπως τότε. Οι Βόσνοι θυμούνται ακόμα τον Δημήτρη Χριστοφή και το 1-2. Και εμείς το θυμόμαστε βεβαίως. Και με αυτό πάμε, με φάρο. Αυτό το αποτέλεσμα και αυτή ναι. Είναι εμφάνιση, γιατί ήταν καλή εμφάνιση. Σωστά, πολύ σωστά. Ήταν το πρώτο παιχνίδι του Πάμπου Χριστοδούλου στον πάγκο της Εθνικής. Νομίζω ήταν το πρώτο επίσημο. Νομίζω, αν δεν είμαι. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν δε θυμάμαι καλά. Ήταν τέτοια εποχή. Ναι, ήταν τέτοια ναι. Εποχή. Εύχομαι να μας βγει. Ο Ισπανός Χαβιέρ Εστράτα θα είναι ο διαιτητής. Στο πιστόφυλλο της εφημερίδας γήπεδο του πολίτη, κυρίαρχος ο Λουγκιάνοκ, ο πρώτος Κύπριος, ο Χρήστος Δημοσθένους. Στο Ράλι Κύπρος κατέκτησε το τρόπαιο Κύργιος. Ο Κύργιος νίκησε 2-1 τον Βέλγο Γκόφεν στο τουρνουά του Τόκιο. Αυτά έχει ο πολίτης σήμερα. Πάμε στην εφημερίδα Goal News. Τρίτη απόπειρα για να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση. Η εθνική μας αντιμετωπίσει 9-45 τη Βοσνία Ριζεβοβίνη και θα κάνει άλλη μια προσπάθεια για να έχει βαθμολογικό όφελος. Ο Χριστάκης Χριστοφόρου είπε ότι πρέπει να κερδίσουμε. Για να κερδίσουμε κάτι πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και τον καλύτερο μας εαυτό. Σε τέτοιους αγώνες υπάρχει το κίνητρο. Λουκιάνουκ άνευ αντιπάλου, ο Ρώσος ήταν απόλυτος κυρίαρχος στο Ράλι Κύπρος. Τίποτα δεν του σταματά. Ο Κρίστιαν σε χρησιμοποίησε στους 15 ως τώρα αγώνες του ΑΠΟΕΛ 23 παίχτες. Ο μοναδικός που αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια είναι ο Μωράης. Άλβες εδώ, Άλβες εκεί. Παρόλο που ο Βραζιλιάνος δεν βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο πρωτάθλημα, εκφράζεται αισιοδοξία ότι στη συνέχεια θα αρχίσει να πυροβολεί, βεβαίως εντός εισαγωγικών. Η ΑΕΚ μετρά ως τώρα 10 διαφορετικούς σκόρερ στο πρωτάθλημα. Η νέα ευκαιρία του Κάρβερ, ο Άγγλος έχασε το στοίχημα στον τέρπο με τον Απόλλωνα και εν όψη ανόρθωσης προσδοκεί ότι η ομάδα του θα συνδυάσει τον τέρπο μετά του ωφελήμου. Για έναν λόγο παραπάνω στην ανόρθωση. Στους 8 τελευταίους αγώνες με την Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ μετρά 7 ήττες και μια ισοπαλία. Στην ομάδα της Αμοχώστου μετά το δίμηρο ρεπό ξαναπιάνουν από σήμερα δουλειά. Θυμίζουμε ότι στον Πάγκο δεν θα είναι ο κύριος Αντώνιο Πούτσε, δεν θα είναι καν στην Κερκίδα λόγω της τιμωρίας. Κάθε αγώνας και πρόκληση για τον Απόλλωνα ζητούμενο είναι να πιστέψουν στις δυνατότητες τους οι ποδοσφαιριστές και ότι μπορούν να ρηχηθούν στην κορυφή. Δρόμος όλοι σθυρός για την ΑΕΛ. Ισχυρό ατού για την ομάδα του Πάμπου Χριστοδούλου, η γρανιτένια της άμυνα. Αυτά έχει στο εξώφυλλο η Goal News. Και κλείνουμε με ποια εφημερίδα θα κλείσουμε ή τις έχουμε πει όλες. Είναι η σημερινή. Η σημερινή σήμερα δεν ήρθε στην ώρα της. Α, okay. Γιατί είχαν κάποιο πρόβλημα είτε με το τυπογραφείο είτε με την διανομή και χρωστάμε την ενημέρωση στον κόσμο και το πρωί δεν την διαβάσαμε όπως είναι φυσιολογικό. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να θυμίσω ξανά τους αγώνες για τη ζώνη της Ευρώπης, η τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ. Ανδόρα, Ελβετία, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Βοσνία, Ζεβοβίνη, Κύπρος, Εσθονία, Ελλάδα, νησιά Φαρόι, Πορτογαλία, Γιβραλτάρ, Βέλγιο, Λετωνία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Γαλλία και Σουηδία, Βουλγαρία. Όλα τα μάτς αρχίζουν στις 9.45. Δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι σήμερα που να αφορά τα προκριματικά του Μουντιάλ. Καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Λιμιτέδ. Για πάνελ πολυορθάνης, κανήκο ψήμον και πεταμαγκουμπάρε. Κόφκι σου τα πλαϊνά που πάνε να οροφείς, ό,τι πάχω και ό,τι χρώμα θέλεις. Κι ώσπου να πιείς έναν καφέ, εφορτωμένα. Και τούτα ούλα στο Γιαννάκη Ανδρέου. Ύστερα από τον καφέ, αν θέλω να μου πεις το φεντζάνι. Να σου πει την τιμή. Για πάνελ πολυορεθάνης, Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο 25819-999. Η εταιρεία που κόφει και λέν. Α, Παναγία μου. Ναι, κόφει την και λέν της, αν τα βρεις αλλού πιο φτηνά. Και μετά το αθλητικό παράθυρο και την ενημέρωση για τα μάτς των εθνικών ομάδων. Πίσω στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Είχαμε δει νωρίτερα τα θέματα που αφορούν την δημόσια υγεία. Σχολιάσαμε το πρωινό debate στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Και τώρα θα δούμε τι γίνεται στην περιοχή μας, καθώς στην νοτιοανατολική Τουρκία το θερμόμετρο ανεβαίνει στο κόκκινο. Μετά από την αιματηρή επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο φορτηγό σε σημείο ελέγχου του στρατού στην περιοχή Σεμτινλή της επαρχίας Χακάρι. Δημήτρη Αγάδη, καλά τα λέω. Καλημέρα. Καλά τα λες. Να διευκρινίσουμε μόνο ότι όταν μιλάμε για νοτιοανατολική Τουρκία, μιλάμε για τις περιοχές όπου ζουν σε συντριπτική τους πλειοψηφία Κούρδοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Νέα, πολύ νεκρή επίθεση, βομβιστική επίθεση, σημειώθηκε στην επαρχιακή πόλη Σεμτινλή. Παγιδευμένο αυτοκίνητο με 5 τόνους εκρηκτικά ανατινάχθηκε μπροστά στο φυλάκιο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 18 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 10 στρατιώτες και να τραυματιστούν 27. Οι βομβιστικές επιθέσεις στην Τουρκία διαδέχονται η μία μετά την άλλη. Χθες η μία την άλλη δεν σταματάει αυτή η αλυσίδα. Χθες Κυριακή στην επαρχία Σεμτίμιλη, το Σάββατο στην Άγκυρα εντοπίστηκαν 2 καμικάζι έτοιμοι να σχεδίασαν, ήταν έτοιμοι να δράσουν. Ένα 24ωρο νωρίτερα στην Κωνσταντινούπολη βομβιστική επίθεση με 5 τραυματίες. Η αλυσίδα των επιθέσεων δεν λέει να τελειώσει. Τον τρόμο που προκαλεί στον κόσμο και η ανακοίνωση των αρχών, όπου εξαφανίστηκαν 7 μπετονιέρες, είναι τα οχήματα, τα μεγάλα οχήματα που φτιάχνουν, ωραία, μπράβο, για τις οικοδομές. Υπάρχει φόβος να χρησιμοποιηθούν τα οχήματα αυτά σε επιθέσεις. Δόθηκε εντολή στους αστυνομικούς να ανοίξουν πυρ αν δουν κάποιο ύποπτο όχημα, τέτοιο όχημα, μπετονιέρα. Άρα δεν είναι κατάλληλη εποχή να είσαι οδηγός μπετονιέρα στην Τουρκία αυτές τις μέρες. Τώρα όχι. Μεγάλος φόβος και τρόμος με την μπετονιέρα. 7 μπετονιέρες. Χθες βγήκε και ανακοίνωση. Γενικά υπάρχει ο τρόμος και ο φόβος, αλλά μετά από τέτοιες ενέργειες, μάλιστα, χτυπάει κόκκινο. Οι βομβιστικές επιθέσεις προκαλούν μεγάλη απώλεια στον τουρισμό. Στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της Κωνσταντινούπολης τα καταστήματα κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Είναι η πιο παλιά αγορά, μία από τις πιο παλιές αγορές του κόσμου, το Καπαλίτσαρσι. Όσοι Κύπροι θα έχουν επισκεφτεί την πόλη, ξέρουν πολύ καλά, γιατί όλοι ξέρουν θα περάσουν από εκεί, πρώτα πριν από εκεί και μετά θα πάνε στην Αγία Σοφιά. Σε τέτοιο βαθμό και σε όλους τους τουριστικούς οδηγούς της Κωνσταντινούπολης υπάρχει. Ακριβώς. Η πιο πολυσύχναστη λοιπόν αγορά, όπου σε καλές περιόδους την επισκέπτονται 500.000 άνθρωποι την ημέρα, έχει 3.600 καταστήματα. Έκλεισαν τα 600. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να κλείσουν τα 1.000. Και μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα κλείσουν περίπου τα μισά. Το ίδιο γίνεται και στην μεγάλη λεωφόρο του Πέρα. Και εκεί λοιπόν αποφεύγει ο κόσμος και οι ξένοι να πηγαίνουν να κάνουν αγορές όπου υπάρχει, όπου είναι πολύ συχνά στις περιοχές. Δημήτρη Αγάδη, φίλος γιατρός με τον οποίο μιλούσαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, βρισκόταν στην Τουρκία για ένα συνέδριο που υπάρχει εκεί. Και και αυτά θα σημειώσω και εδώ. Τέρμα και τα συνέδρια. Ναι, αυτό θα έλεγα. Παρόλο που, όπως με ανέφερε, είναι τόσο τεράστια η πόλη, είπε, που μια βομβιστική επίθεση δεν γίνεται αμέσως εμφανές ανάμεσα στον πληθυσμό ότι υπήρξε κάτι τέτοιο. Ναι. Όμως νιώθεις παντού στον αέρα αυτό, τον φόβο της επίθεσης. Στον αέρα όπου υπάρχει κόσμος, δηλαδή στο μετρό, στα λεωφορεία, στα εμπορικά κέντρα. Αυτό το φόβο που αισθάνθηκε ο φίλος είναι, το αισθάνονται και οι τόπιοι, οι τόπιοι κάτοικοι. Συνέδρια, ιατρικά συνέδρια και διαφόρων άλλων επαγγελμάτων, κλάδων που είχε κάθε μέρα στην πόλη, αυτά είναι πολύ περιορισμένα και απορώ πως έγινε αυτό το συνέδριο εκεί. Θα είναι μάλλον προγραμματισμένο, όλα ακυρώνονται ότι είναι να προγραμματιστούν, ακυρώνονται όλα αυτά τα διεθνή συνέδρια, τα πανευρωπαϊκά συνέδρια. Αυτό γνωρίζω εγώ και δεν γίνονται. Μάλλον θα είναι ένα από τα λίγα και από τα σπάνια που έχει οργανωθεί πολύ πιο νωρίτερα και γι' αυτό δεν μπορούσαν να το αλλάξουν. Σήμερα είναι 10 Οκτωβρίου, κλείνει ένα χρόνο από την επίθεση του ISIS στο σταθμό του τρένου στην Άγκυρα
που έχασαν τη ζωή τους πάνω από 100 άτομα. Θυμόμαστε αυτές τις σκηνές, τρομακτικές σκηνές. Έκτοτε ακολούθησε τον μπαράζ επιθέσεων με αποτέλεσμα ο κόσμος να φοβάται, οι ρίοι τουρίστες δεν πάνε και ιδιαίτερα και μετά το εμπάργκο το ρωσικό, μετά την κατάρρευση του ρωσικού αεροσκάφους, έχουμε μία μείωση πάνω από 30% στους τουρίστες. Στην νοτιοανατολική Τουρκία που είπαμε πριν με το χαρακτηριστικό κουρδικές περιοχές, ας το πούμε έτσι, οι μάχες μεταξύ ανταρτών PKK και δυνάμεων ασφαλείας συνεχίζονται. Χθες στην Πολυβάν αντάρτες σκότωσαν τον πρόεδρο τοπικής οργάνωσης του κόμματος του Ερντογάν μέσα στο σπίτι τους. Και έχουμε λοιπόν αυτή την αντίδραση από πλευράς των επισήμων αρχών με κορυφαίο το πρόεδρο της Τουρκίας, του Ταΐπ Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι θα επιστρατέψουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, κατηγορεί τους Κούρδους ως όργανα ξένων δυνάμεων, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο όπου υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στη Συρία και στο Ιράκ. Ιδιαίτερα όμως για το Ιράκ, είναι τις τελευταίες μέρες που το λέμε εμείς από τη συχνότητα του Άστρα, έχουμε ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης Άγκυρας, πλέον δεν είναι η Δαμασκό, ωστόσο έχει υποχωρήσει το μέτωπο της Δαμασκού μετά την σχέση, την ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Ρωσία. Τώρα έχει ανοίξει ένα νέο μέτωπο με τη Βαγδάτη. Το Ιρακινό Κοινοβούλιο ψήφισε, αποφάσισε την αποχώρηση, να αποχωρήσει κάθε τουρκικό στράτευμα που υπάρχει μέσα στην επικράτεια, την Ιρακινή επικράτεια. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα, βρίσκονται δύο στρατόπεδα εντός του Ιράκ, στο βόρειο τμήμα, εκεί που είναι η κουρδική διοίκηση, κρατική διοίκηση του Ιράκ. Ζήτησε λοιπόν το κοινοβούλιο να αποχωρήσει. Η Τουρκία δεν αποχωρεί. Η Άγκυρα δηλώνει ότι δεν θα αποχωρήσει από εκεί πέρα. Και έχουμε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεση λοιπόν, αυτή τη φορά με τη Βαγδάτη, στην οποία εμπλέκονται και οι Αμερικανοί, είναι στο πλευρό των Ιρακινών και ζητούν την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το Ιράκ. Αυτά όλα εν ώψη της επίθεσης που σχεδιάζει ο συμμαχικός στρατός για την απελευθέρωση της Μοσούλης από τους τζιχαντιστές. Mm-hmm. Και από την άλλη έχουμε και τα ελλαδοτουρκικά και την διαμαρτυρία της Ελλάδας για τα τουρκικά υποβρύχια τα οποία κόβουν βόλτες στο Αιγαίο. Αυτό αποκαλύφθηκε χθες με δημοσίευμα στην Καθημερινή. Έχουμε αυτή την δραστηριότητα του τουρκικού στρατού. Πριν από αυτό όμως να σας πω ότι σήμερα πάει στην Κωνσταντινούπολη, στην Αντουρκία, ο πρόεδρος Πούτιν. Θα πάρει μέρος σε ένα συνέδριο για την ενέργεια. Πριν την επίσκεψη χθες, οι Υπουργοί Οικονομικών υπέγραψαν μία δήλωση. Στην Κωνσταντινούπολη υπέγραψαν τη δήλωση. Πήραμε οδηγίες, είπε ο Τούρκος Υπουργός, να οδηγήσουμε τις σχέσεις των δύο χωρών στην κατάσταση πριν την κατάρρευση του ρωσικού αεροσκάφους που έγινε τον Νοέμβριο του 2015. Σήμερα θα είναι ο πρόεδρος Πούτιν στην Τουρκία. Υπάρχει μια σημαντική συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Κύριο θέμα θα είναι η ενέργεια, αλλά γενικά θα αναμένουμε κάποιες δηλώσεις και αποφάσεις οι οποίες θα οδηγούν ακόμα περαιτέρω στην βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών που διαταράχθηκαν από την κατάρρευση του. Όπως και να το δει κάποιος, η επίσκεψη του Πούτιν στην Τουρκία είναι μια κίνηση προς την κατεύθυνση της πλήρους εξομάλυνσης των σχέσεων. Ναι, μπορούμε να το πούμε αυτό, αλλά σε κάποιους τομείς τα πράγματα δεν έχουν ομαλοποιηθεί. Στον τουρισμό δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό ξαφνικά, υπάρχει ο φόβος, υπάρχουν τρομοκρατικές επιθέσεις σε κάποια προϊόντα, αγροτικά προϊόντα που τα επιστρέφουν πίσω οι Ρώσοι. Γενικά η τάση και η διάθεση, οι αποφάσεις, οι προθέσεις, οι δηλώσεις είναι στην κατάσταση της
πλήρους κατάσταση των σχέσεων. Ναι, αυτό, δεν σημαίνει, Γαλάνη... αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι και ο κόσμος θα ακολουθήσει. Τα κράτη μπορεί, οι ηγέτες να το αποφασίσουν, αλλά όσο υπάρχει αυτή η ανασφάλεια στην Τουρκία, είναι, επηρεάζεται και το θέμα του τουρισμού. Και αυτό, και αυτό να πούμε ότι έχει αντίκτυπο και στον τουρισμό της Κύπρου, η οποία Κύπρος βιώνει την καλύτερη της χρονιά στα ιστορικά. Φτάνει κάποιος να ήταν χθες μια βόλτα έτσι, από τις παραλιακές μας πόλεις ή από τα παραλιακά θέρετρα, όλα γεμάτα, Οκτώβριο. Οκτώβρη μήνα και στις παραλίες ήταν αυτό που λέμε δεν έβρισκες κρεβατάκι. Και αυτό σημαίνει ότι εάν η Κύπρος μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση εντός ή εκτός εισαγωγικών, την σημερινή που επικρατεί στην Τουρκία, θα μπορέσει να χτίσει για το μέλλον. Αλλιώς θα είναι μια περιστασιακή άνοδος του τουρισμού. Κάτι που κανείς δεν θέλει να είναι. Ναι, αυτό ισχύει και για την Ελλάδα, η αξιοποίηση μιας αυτής συγκυρίας. Και αναμένεται η εκτίμηση εδώ των αναλυτών είναι ότι ο πρόεδρος Ομπάμα πριν παραδώσει θέλει να δώσει ένα δώρο στη Χίλαρη, αυτό λένε οι αναλυτές, την απελευθέρωση της Μουσούλης. Άρα θα έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις στα σύνορα της Τουρκίας, όπου η Τουρκία θέλει να είναι οπωσδήποτε μέσα εκεί. Δεν τη θέλουν οι Αμερικανοί, δεν τη θέλουν οι σύμμαχοι. Δεν τη θέλει το ίδιο το Ιράκ, και θα έχουμε ένα νέο κύκλο επιπαράθεσης, ο οποίος δεν ξέρουμε πού θα βγει. Η εμπλοκή λοιπόν της Τουρκίας στα θέματα της Μέσης Ανατολής, η αλλαγή αυτή της πολιτικής που έγινε με τον Ταΐπ Ερντογάν, εγκαταλείποντας την παλιότερη πολιτική ως την εποχή του προ-Ερντογάν, εποχή που δεν είχε εμπλακεί η Τουρκία άμεσα στα θέματα της Μέσης Ανατολής, βλέπουμε τώρα ότι αυτή η εμπλοκή την βάζει την Τουρκία σε μεγάλες περιπέτειες. Έχει ένα από αυτά είναι ο τουρισμός, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο θέμα της Μουσούλης και στα άλλα ζητήματα της Συρίας και του Ιράκ. Κλείνοντας μόνο για να μην ξεχνιόμαστε, για τις διώξεις των Γιουλενιστών, έχω ένα στοιχείο από τις αρχές. 540 έχουμε διώξεις, έχουμε συλλήψεις κτλ. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. 5.401 ιδιοκτησίες, ακίνητα δηλαδή, κτίρια, σχολεία, επιχειρήσεις, διάφορα ειδών, 5.401 έχουν περάσει στην ιδιοκτησία του κράτους. Δηλαδή τα πήραν αυτά από τους ιδιοκτήτες τους, επειδή κατηγορούνται ως γιουλενιστές τρομοκράτες, και είναι στην περιουσία του, τα έχουν πάρει το κράτος, τα οποία τα βγάζει σε πληστηριασμό. Κατά τρόπο θα έλεγα αυτό που συνέβη και στην Κύπρο μετά την κατοχή. Mm-hmm. Πήραν την ιδιοκτησία του άλλου και την δώσανε, τώρα εδώ στην περίπτωση αυτή την πουλάνε. Αποφεύγει βέβαια οι επιχειρηματίες να αγοράζουν, αυτό δεν έχει σημασία. Τη χάσαν την περιουσία τους, αυτό έχει σημασία. Και στο μελλοντικά θα έχουμε αποφάσεις δικαστηρίων. Ευρωπαϊκών Δημήτρη Αγαδής, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Είμαι σίγουρος ότι κατά τη διάρκεια της μέρας θα έχουμε νεότερα και από την επίσκεψη Πούτιν. Θα είμαστε σε επαφή. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας τον Δημήτρη Αγάδη από την Κωνσταντινούπολη καθημερινά, σχηματίζουμε μια εικόνα για την Τουρκία, για την καθημερινότητα της Τουρκίας. Από τη μια έχουμε ένα αυταρχικό καθεστώς που συλλαμβάνει, διώκει, δημεύει περιουσίες. Την ίδια ώρα στο έδαφος της χώρας μένεται ένας πόλεμος στις κουρδικές περιοχές, σε αυτό που ονομάζουν νοτιοανατολική Τουρκία, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα καθημερινές βομβιστικές επιθέσεις συνθέτουν το παζλ της σύγχρονης Τουρκίας. Άστρα 92.8 και διαδικτυακά. Παίζει δυνατά. Την φιλοσοφία και τις βασικές αρχές του σχεδιασμού των προγραμμάτων Restart 2016-2020
Θα συζητήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Πρόθεσης της Έρευνας, τον κύριο Βασίλη Τσάκαλο. Ελλαδίτης ο κύριος Τσάκαλος. Θα μπορούσε κάποιος να τον χαρακτηρίσει οικονομικό μετανάστη ή και ερωτικό μετανάστη, αφού καταφέραμε να τον παντρέψουμε μια δικιά μας. Κύριε Τσάκαλη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ξεκινούσα λοιπόν να πούμε τα περί οικονομικού μετανάστη και ερωτικού μετανάστη, ας τα αφήσουμε. Να πάμε λίγο στα θέματα του Restart, να δούμε ποιες είναι οι βασικές αρχές του σχεδιασμού του προγράμματος αυτού. Και θα ήθελα έτσι λίγο, μιλώντας πριν και με κάποιους συναδέλφους για το θέμα των όποιων προγραμμάτων βγαίνουν, ο κόσμος, ο Κύπριος είναι λίγο επιφυλακτικός. Θα μας βγάλουν την πίστη, λένε, μέχρι να πάρουμε τι θα πάρουμε και αν πάρουμε από αυτά τα κονδύλια που υπάρχουν. Μου τα θέσατε όλα μαζί. Όλα μαζί. Θα τα πάρω λίγο από την αρχή. Έτσι να πω, δεν ξέρω τι εισαγωγή έχετε κάνει, αλλά το Restart είναι το νέο πολυετές σχέδιο χορηγιών για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Δηλαδή είναι τα χρήματα τα οποία δίνει η πολιτεία με ανταγωνιστικό τρόπο, δηλαδή με υποβολή προτάσεων, αξιολόγηση, για την ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι ταυτόχρονα να βοηθήσουμε να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η δυναμική του συστήματος έρευνας και καινοτομίας, δηλαδή να ενισχύσουμε τη διαχρονικότητά του, και ταυτόχρονα συγχρηματοδοτώντας δραστηριότητες οι οποίες βοηθάνε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, να προωθήσουμε, να συνεισφέρουμε στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την ανάπτυξη την κοινωνική, θα έλεγα, διότι η έρευνα απευθύνεται και για τη λύση προβλημάτων κοινωνικών, οικονομικών και άλλων προβλημάτων. Άρα όταν μιλάμε για έρευνα καινοτομίας, σε ποιους τομείς επικεντρωνόμαστε? Έχουμε το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Υπάρχει το πιο μεγάλο κομμάτι, το οποίο καλύπτει δραστηριότητες σε συγκεκριμένους τομείς, θεματικούς τομείς ή τομείς της οικονομίας. Αναφέρω την ενέργεια, τον τουρισμό, τη γεωργία, τα τρόφιμα, μεταφορές, ναυτιλία, υγεία, καθώς επίσης και τους οριζόντιους τομείς της πληροφορικής επικοινωνιών και του περιβάλλοντος και της αειφορίας. Άρα λοιπόν υποστηρίζουμε αυτούς τους τομείς και επιδιώκουμε να συγχρηματοδοτήσουμε έργα τα οποία δίνουν προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη. Ένα άλλο μεγάλο μέρος, αλλά μικρότερο από το πρώτο, του προϋπολογισμού πηγαίνει σε δραστηριότητες όπως τις λέμε bottom-up, δηλαδή έρχεται η ερευνητική ομάδα, η επιχείρηση να προτείνει όποιο θέμα θέλει και με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα βάζουμε μέσα και ειδικές δράσεις για να υποστηρίξουμε το νέο ανθρώπινο δυναμικό και άρα με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρουμε στη διαχρονικότητα και τη διαχρονική δυναμική του συστήματος έρευνας και καινοτομίας. Ποιοι έχουν δικαίωμα να απευθυνθούν για την χρηματοδότηση σε αυτό το πρόγραμμα? Όλοι έχουν το δικαίωμα. Οποιοσδήποτε φορέας, επιχείρηση, οποιαδήποτε νομική οντότητα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Και οι ερευνητές, τα άτομα, θα έρθουν μέσω του φορέα τους, μέσω του οργανισμού τους, μέσω της επιχείρησής τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, άλλοι φορείς του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα. Όλοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν. Βεβαίως το να συμμετέχει κάποιος και να εξασφαλίσει χρηματοδότηση είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική διαδικασία. Άρα το όλοι έχουν δικαίωμα είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι πρέπει να έχουν εξαιρετικές ιδέες να προτείνουν, να πείθουν ότι αυτές είναι διεθνώς ανταγωνιστικές, ότι έχουν αντίκτυπο, θετικό αντίκτυπο στη χώρα, ότι είναι ικανοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και οι συγκεκριμένοι φορείς να φέρουν σε πέρας το έργο το οποίο προτείνουν. Άρα υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ο οποίος οδηγεί τελικά σε ένα ποσοστό των προτάσεων που υποβάλλονται να χρηματοδοτηθούν. Και το κάθε project, παρόλο που δεν μου αρέσει αυτή η λέξη ιδιαίτερα, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου, εάν και εφόσον εγκριθεί? Είναι ανάλογα με το είδος του οργανισμού. Ακολουθούμε αυτό που λέγεται οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων, οι οποίοι καθορίζουν το ποσοστό χρηματοδότηση το οποίο μπορεί να δώσει το κράτος για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας. Οι δημόσιοι φορείς και τα πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται με 100%.
οι επιχειρήσεις, οι ιδιωτικοί φορείς χρηματοδοτούνται με ένα ποσοστό επί του συνόλου των δαπανών. Mm-hmm. Το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και 70% και σε κάποιες περιπτώσεις το 80%. Και πόσους πόρους έχει στη διάθεσή του το Ίδρυμα? Θα διαθέσουμε μέσω του προγράμματος αυτού 100 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια, για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, τα οποία ναι, είναι μια συγχρηματοδότηση, άρα το συνολικό κόστος των έργων θα είναι μεγαλύτερο. Θα εκμεταλλευτώ και τη δική σας παρουσία στην τηλεφωνική γραμμή. Σας ρωτήσω πόσο έχουν απορροφηθεί τα διάφορα κονδύλια στον τομέα της έρευνας, πόσο ο Κύπριος στρέφεται προς το Ίδρυμα για τέτοιου είδους προγράμματα. Να σας πω, τα κονδύλια απορροφούνται πλήρως σε εμάς και την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, κάτι ίσως δεν ξέρω που υπονοείται, αλλά όφυλα και εγώ να πω, είναι ότι τα προγράμματα μας και στο παρελθόν και τα νέα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Έτσι, το restart είναι περίπου τα μισά χρήματα θα έρθουν από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Άρα λοιπόν τα χρήματα τα οποία είχαμε διαθέσιμα για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο απορροφήθηκαν πλήρως. Και γενικά το πρόβλημά μας στα δικά μας τα έργα, στα δικά μας τα προγράμματα, είναι ότι δεν έχουμε αρκετά χρήματα. Όχι ότι έχουμε αρκετά χρήματα και δεν μπορούμε να τα διαθέσουμε. Και δεν μπορούμε να τα διαθέσουμε. Και οι εμπειρίες του Βασίλη στην Κύπρο μέσα από στον τομέα της έρευνας, γιατί ο Βασίλης Τσάκαλος δεν ανακάλυψε την έρευνα ξαφνικά όταν ήρθε στην Κύπρο να εργοδοτηθεί, ήταν από χρόνια στον τομέα αυτό. Οι προσωπικές εμπειρίες του Βασίλη Τσάκαλου από τον τομέα της έρευνας στην Κύπρο. Εγώ ήμουνα θετικά εντυπωσιασμένος, διότι γενικά οι φορείς, ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς, διεξάγουν πολύ υψηλού επίπεδου έρευνας. Γενικά το σύστημα έρευνας εδώ στην Κύπρο είναι διεθνοποιημένο από τη φύση του, είναι ένα νέο σύστημα, δηλαδή τα πολλοί φορείς δεν έχουν πάνω από 10 χρόνια ηλικία και οι πιο παλιοί 20 ή και λίγο παραπάνω. Άρα λοιπόν είναι πολύ ανταγωνιστικό. Βεβαίως υπάρχει εδώ πέρα το πρόβλημα του μικρού μεγέθους. Και το μικρό μέγεθος θα είναι πάντα ένα πρόβλημα και προσπαθεί κάποιος να το παρακάμψει, να το λύσει, αναπτύσσοντας όσο το δυνατόν παραπάνω την εξωστρέφειά του και τη διεθνή του δικτύωση. Και νομίζω και προς αυτή την κατεύθυνση πάμε καλά. Άρα λοιπόν οι εντυπώσεις μου είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ θετικές. Βασίλη Τσάκαλη, σε ευχαριστώ για αυτή τη συμμετοχή και καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο Βασίλης Τσάκαλος, διευθυντής του Ιδρύματος Πρόθεσης Έρευνας. Υπάρχουν κονδύλια διαθέσιμα ύψους σχεδόν 100 εκατομμυρίων ευρώ και αφορούν την έρευνα καινοτομίας. Να σημειώσουμε εδώ ότι πέραν από τα όσα ακούσαμε από τον κύριο Τσάκαλο, η κυβέρνηση μελετά και φέρνει την νομοθεσία, μελετά να φέρει την νομοθεσία για την παροχή φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις που αφορούν την καινοτομία για νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Υπάρχει ο νέος επενδυτικός νόμος για ταχεία αδειοδότηση με κριτήριο της επενδύσης σε έρευνα και καινοτομία. Είναι η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία από το γυμνασιακό κιόλας επίπεδο. Γενικά στις σημερινές συνθήκες που ζούμε και στην κατάσταση της οικονομίας, αλλά και στο μικρό μέγεθος της οικονομίας μας, η έρευνα καινοτομίας μπορεί να είναι και η απάντηση. Και υπήρξαν ήδη οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων των προγραμμάτων. 6 προσκλήσεις.
αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από μένα τον Κωνσταντίνο Ζένιο, την Αργυρό Γεωργή Θωμά που ήταν στις ειδήσεις, και την Αργυρό Κωνσταντίνο που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και, μια ακόμα πιο όμορφη εβδομάδα. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8.